Σου αρέσει να την ψάχνεις με τη μόδα και τις νέες τάσεις στα γυαλιά ηλίου? Στο Hot Style, στην Κολοκοτρώνη 34, μεταξύ Κορίνθου και Μεζόνος, θα βρεις το νέο σου στέκι. Ο Γιώργος Καριώτης εδώ και χρόνια τιμά το πυροσβεστικό σώμα με την αυτοθυσία που δείχνει σε κάθε επιχείρηση κατάσβεσης. Προχθές όλοι πάγωσαν στη θέα ενός πυρακτωμένου βράχου να αποκολλάται και να χτυπά τον πυροσβέστη που εκείνη την ώρα προσπαθούσε να σβήσει την φωτιά. Ο βράχος χτύπησε ξαφνικά στο πρόσωπο τον Γιώργο Καριώτη προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα. Ήτανε τεράστιος ο βράχος, όσο μια πόρτα στο λάπα σου, τα καταλάβετε. Ήτανε κατηφορικά, ήτανε ζεστός ο βράχος, έγινε κιόλας. Άκουσα ένα βουητό καθώς έκανα κατάσβεση και γυρνώντας ήτανε στα 20 εκατοστά από το κεφάλι μου, μου έκανε και σκιά και πάντα μου άρεσε. Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι, αλλά φορούσα κανένας. Ο Γιώργος Καριώτης είναι και γνωστός στην Πάτρα για την σχολή πυγμαχίας, kickboxing και πολεμικών τεχνών που διατηρεί στην Οδό Ανθίας. Δυστυχώς και αυτός βρίσκεται υπό καθεστώς ομηρίας, μιας και δεν είναι μόνιμος, αλλά βρίσκεται στην ΕΜΑΚ με τριετή σύμβαση, όπως και χιλιάδες αντίστοιχοι πυροσβέστες. Με μισθό που δεν ξεπερνάει τα 700 ευρώ, προσπαθεί να σώσει ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Δύο ήταν οι σκέψεις που ήταν. Πέρασε για δευτερόλεπτα η ζωή από μπροστά μου και όχι τα παιδιά μου μπροστά μου. Η δεύτερη σκέψη ήταν ότι δεν έπρεπε να χάσω τις αστήσεις που δεν έπρεπε να υποθυμίσω, ώστε να μην τη χτυπήσω γιατί κατάκυλωσα στο βουνό προς τα κάτω. Η ιστοσελίδα του κατακλείστηκε από μηνύματα συμπαράστασης, μιας και ο πατρινός αθλητής είναι Εβραίος γνωστός. Χθες τον επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο συνάδελφοί του από το πυροσβεστικό σώμα για να πληροφορηθούν για την κατάσταση της υγείας του. Ο Γιώργος Καριώτης παραμένει νοσηλευόμενος και εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο.